ένα μικρό σχόλιο τώρα για τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων μάλιστα. Αν είναι αλήθεια αυτά που λέει ο κύριος Φίλης ότι ανανεώσατε τη θητεία, τότε να τους χαίρεστε και δυο αυτούς που επιλέγετε. Πραγματικά, τι άλλο να πει κανείς. Μιλάμε για συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων. Τώρα, απευθύνουμε στην ηγεσία του Υπουργείου. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει ήδη τεθεί, θα το ξαναθέσουμε κι εμείς. Αφορά κοντά 2.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για ένα παράβολο 3 ευρώ. Όχι γιατί δεν το πλήρωσαν, αλλά γιατί δεν φαίνεται στο σύστημα ότι το πλήρωσαν. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αδικία, η κατάφορη, πρέπει να σταματήσει και για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατάσταση καταθέσαμε πριν από λίγη ώρα μια τροπολογία η οποία ελπίζουμε να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Τυπικό είναι το πρόβλημα κατά την άποψή μας και να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Και ξέρετε, για έναν ακόμα λόγο, γιατί εάν τυχόν αποκλειστούν, δεν είναι ότι θα αποκλειστούν από μια συμμετοχή τους σε μια πιθανότητα διορισμού τους σε μια μόνιμη θέση. Αποκλείονται για τα επόμενα 3 χρόνια ακόμα και από τη συμμετοχή τους στην εργασία ως αναπληρωτές. Γι' αυτό μιλάμε. Τώρα, νομίζω ότι υπήρξε μια... Κύριε Φίλη, νομίζω... Επιτρέπω τη διακοπή αν είναι να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία. Χαίρομαι. Τώρα, υπήρξε μια τοποθέτηση εδώ, από την κυρία Τζούφη συγκεκριμένα, η οποία πέρασε μάλλον απαρατήρητη. Και μιλάω για εκείνο το κομμάτι που είπε με ειλικρίνεια και θέλω να τη συγχαρώ γι' αυτό, ότι δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενάντια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό, ξέρετε, κατεδαφίζει όλη αυτή την ατμόσφαιρα τη συγκρουσιακή για τους μεν, για τη σοβιετική πολιτική, για τούτο, για το άλλο, ενάντια στην ιδιωτική εκπαίδευση ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής, για βαριές κατηγορίες, οι οποίες εξαπολύθηκαν. Εντάξει, είναι βολικό βεβαίως αυτό για να γίνεται εδώ πέρα η κόντρα και η αντιπαράθεση, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποκαθίσταται και η αλήθεια. Και ένα ακόμα σχόλιο. Γι' αυτό που ακούστηκε, που έρχεται βεβαίως αυτό να ενισχύσει, αν θέλετε, το προηγούμενο, προκάλεσε εντύπωση το ότι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα η Κιένα Γνωστοπούλου, επιχείρησε να αντικρούσει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για το ιδιωτικό σχολείο με το λεγόμενο φιλανδικό σχολείο, με το φιλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης. Εδώ πρέπει να πούμε, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, ότι το φιλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης είναι το πιο αποκεντρωμένο, το πιο αυτόνομο, το πιο ευέλικτο από όσα υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μιλάμε για τέτοια σχολεία, μιλάμε για τόσο αποκεντρωμένα, τόσο αυτόνομα και τόσο ευέλικτα, μιλάμε απόλυτα για σχολεία των χορηγών, τα οποία αν έχουν την τύχη να τα χρηματοδοτεί ένας χορηγός υψηλού επίπεδου, και τότε μπορούν να το πρόγραμμά τους να το απλώσουν για όλο το ωράριο, για 30 ώρες την εβδομάδα και ακόμα περισσότερο. Αν όμως δεν έχουν αυτή την τύχη και δεν βρίσκουν χορηγούς, τότε με το ζόρι μπορούν αυτά τα σχολεία, τα φιλανδικά σχολεία, για το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα μιλάμε, να λειτουργήσουν το πολύ 15 και 16 ώρες την εβδομάδα. Αυτό είναι, βεβαίως όλο αυτό γίνεται με ένα δημόσιο κέλυφος, δεν είναι ιδιωτικά αυτά τα σχολεία, είναι όμως τα σχολεία των χορηγών. Η λειτουργία τους εξαρτάται απολύτως από τις χορηγίες διαφόρων μεγάλων ή μικρότερων εταιριών. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο, σε αυτήν την τέταρτη συνεδρίαση θα την αξιοποιήσουμε, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθούμε σε ορισμένα άρθρα στα οποία δεν προλάβαμε τις προηγούμενες μέρες να αναφορθούμε. Πρόκειται βεβαίως για ένα νομοθέτημα το οποίο, όπως είπαμε, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, σε βάρος φυσικά των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και σε βάρος, ας σημειωθεί αυτό, και του παιδαγωγικού τους ρόλου. Οι εργαζόμενοι για τα κέρδη των επιχειρηματιών της παιδείας, γιατί τέτοιοι είναι. Είναι επιχειρηματίες στην εκπαίδευση. Επενδύουν τα χρήματά τους, τα κεφάλαιά τους στην εκπαίδευση. Μετατρέπονται λοιπόν οι εργαζόμενοι μέσω των διατάξεων του σχεδίου νόμου αυτού που συζητάμε κυριολεκτικά σε έρμεα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και συνεπάγεται πολλά δυστυχώς για την παιδαγωγική τους αποστολή.
Έχουμε μιλήσει ήδη για την αυθαίρετη αξιολόγηση που εισάγεται με το νομοσχέδιο ως απόλυτο εργοδοτικό εργαλείο υποταγής των εκπαιδευτικών. Έχουμε τεκμηριώσει τον ισχυρισμό μας για την επιδιωκόμενη με το σχέδιο νόμου μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων σε κανονικά σούπερ μάρκετ, γιατί να φοβόμαστε τις λέξεις, τέτοια γίνονται, εκπαίδευσης με συνεχόμενο ωράριο, με συνεχή λειτουργία ακόμα και σε αργίες και με εργαζόμενους εκπαιδευτικούς υποαμοιβόμενους να γίνονται λάστιχο για την κερδοφορία αυτών των εκπαιδευτικών επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω ενισχύονται και θωρακίζονται περαιτέρω και με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου, ενός ιδιωτικού σχολείου, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 4. Η διαμόρφωση αυτού του εσωτερικού κανονισμού, προσέξτε, αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του ιδιοκτήτη κάθε ιδιωτικού σχολείου. Ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι εξοβελισμένος από τη διαδικασία της σύνταξής του. Πάνε τα χρόνια τα παλιά, τα καλά, όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων είχε, και πολύ σωστά είχε, λέμε εμείς, την ευθύνη διαμόρφωσης του ορολογίου προγράμματος σε κάθε σχολείο. Φρόντισε, βλέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ήδη από το 2017, με το νόμο 4472 για ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψήφισε τότε στη Βουλή, φρόντισε λοιπόν να αποδυναμώσει κέρια το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων και αυτήν την αρμοδιότητα που την είχε αυτός ο Σύλλογος να την αναθέσει αποκλειστικά, παρακαλώ, στο Διευθυντή, που πρακτικά σημαίνει, για να μην γελιόμαστε, στον ιδιοκτήτη του σχολείου. Και ύστερα τον κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ ως διώκτη των επιχειρηματιών της εκπαίδευσης. Με τα έργα του δείχνει ότι τους διευκόλυνε σε πολλές περιπτώσεις. Ιδιοκτήτης, ο οποίος με εργαλείο αυτόν τον εσωτερικό κανονισμό, η αποδοχή βεβαίως του οποίου θα αποτελεί και βασικό όρο για την πρόσληψη ενός εκπαιδευτικού, θα μπορεί επιπλέον και να μεταβάλει τους όρους εργασίας του εκπαιδευτικού του προσωπικού ή και να επιβάλλει εκβιαστικά διατάξεις που πιθανόν να αντιβαίνουν ακόμα και σε παιδαγωγικές αρχές. Και μην πείτε ότι υπερβάλλουμε, γιατί οποιοδήποτε κανονισμό σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα μπορεί, λέει, να τίθεται σε ισχύ αρκεί να μην είναι αντίθετος σε ρητή, προσέξτε, ρητή διάταξη νόμου. Τώρα, κάτι παιδαγωγικές αρχές πολύ κρίσιμες για την ποικιλία και για το δυναμισμό της σχολικής ζωής, αυτά δεν απασχολούν το νομοσχέδιο καθόλου. Με λίγα λόγια, το Υπουργείο Παιδείας αποδέχεται για τον εαυτό του το ρόλο του απλού αποδέκτη ή μη ενός κανονισμού λειτουργίας σχολείου, παρακαλώ, για τον οποίο κανονισμό δεν έχει προβλέψει το ίδιο το Υπουργείο στο νομοσχέδιο ούτε συγκεκριμένο πλαίσιο, ούτε καν κριτήρια για τη σύνταξή του. Πείτε μας λοιπόν, είναι ή δεν είναι αυτό άλλη μια απόδειξη για το ότι σχεδόν εξαφανίζεται ο εποπτικός έλεγχος του κράτους από τα ιδιωτικά σχολεία? Θα έχουν αυτά ή όχι το ελεύθερο από εδώ και πέρα να διαφοροποιούνται όσο θέλουν και όπως θέλουν από το πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων σχολείων? Παρακάτω. Σε αυτόν όμως τον αποψηλωμένο από ουσιαστικές αρμοδιότητες Σύλλογο Διδασκόντων ενός ιδιωτικού σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου, μπορεί σε αυτόν τον σύλλογο να παρίσταται όποτε θέλει, άσχετα αν διδάσκει ή όχι στο σχολείο, ο ιδιοκτήτης ή και ο οποιοσδήποτε μέτοχος μιας ανώνυμης σχολικής εταιρείας. Ξέρετε, ο καπιταλισμός εξελίσσεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς βέβαια, και ήδη η επιχειρηματική διείσδυση στην εκπαίδευση έχει αλλάξει επίπεδο, πίστα, όπως λένε και οι νεότεροι, και γίνεται πια όλο και περισσότερο με όρους ανωνύμων εταιριών πια. Και εδώ έρχεται, σε αυτό το φαινόμενο έρχεται να προσαρμοστεί το νομοσχέδιο. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν και μέτοχοι, παρόντες στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Και όλοι καταλαβαίνουμε βεβαίως τι σημαίνει αυτό για την ελεύθερη έκφραση γνώμης των εργαζομένων εκπαιδευτικών στις συνεδριάσεις του Συλλόγου τους. Τι σημαίνει και πού οδηγεί η παρουσία ενός τοποτηρητή μάνατζερ ή και του ίδιου του αφεντικού στις συνεδριάσεις ενός συλλογικού παιδαγωγικού, για να μην ξεχνιόμαστε, οργάνου, όπως είναι κατά βάση ένα Σύλλογος Διδασκόντων. Και με την ευκαιρία να πληροφορήσουμε εδώ την κυβέρνηση, δεν γνωρίζουμε αν το ξέρει, φανταζόμαστε ότι το έχει υπόψη της, να την πληροφορήσουμε εν πάση περιπτώσει ότι σε πολλά ιδιωτικά σχολεία εδώ και καιρό δεν γίνονται καν συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.
κατά παράβαση μάλιστα και του νόμου, αν ενδιαφέρεστε για αυτούς τους νόμους, αλλά και σε όσα ιδιωτικά σχολεία εξακολουθούν ακόμα να συνεδριάζουν οι σύλλογοι διδασκόντων, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή, με την παρουσία των μάνατζερ και των αφεντικών. Άλλη μια διάταξη του νομοσχεδίου, όπως το άρθρο 6, τονίζει τη γαλαντομία της κυβέρνησης προς τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, αφού επιτρέπονται αφενός, το διαβάζω όπως είναι, η παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκτός διδακτικού ωραρίου και διδακτικών ημερών και αφετέρου η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων του σχολείου σε τέτοιες δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον το επιθυμούν και το συμφωνούν, και όχι μόνο μεταξύ της περίοδου 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια δηλαδή ενός σχολικού έτους. Και όλα αυτά στα πλαίσια της αξιοποίησης των κτηριακών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων για υπηρεσίες φιλοξενίας και διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να απασχολούν το προσωπικό τους ακόμα και το καλοκαίρι. Με την ανεργία τώρα που επικρατεί και με την εργοδοτική απειλή της απόλυσης πάνω από τα κεφάλια τους, πείτε μου τώρα εσείς τι αξία έχουν αυτά τα εφόσον το επιθυμούν και εφόσον το συμφωνούν οι εργαζόμενοι του σχολείου. Δεν πρέπει επίσης να υποτιμηθεί και η μακροπρόθεσμη αξιοποίηση τέτοιων διατάξεων περί μάνατζερ διευθυντή και εμπορικής αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων στην προετοιμασία του εδάφους για την εφαρμογή τους κάποια στιγμή και στα δημόσια σχολεία. Το πόσο εχθρικό είναι το νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς φαίνεται βεβαίως και από τη διάταξη του άρθρου 11, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η αντικατάσταση του αναπληρωτή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης. Εδώ μιλάμε πια για την πλήρη διάλυση οποιασδήποτε σταθερότητας στην εργασιακή σχέση, ακόμα και στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, εργασιακή σχέση η οποία βεβαίως βρίσκεται στο έλεος της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των εκβιασμών με την άδεια, παρακαλώ, του νόμου. Ενός νόμου ο οποίος φυσικά καθ' ομολογία του υπηρετεί και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στην εκπαίδευση με όλα του τα άρθρα και φυσικά και με το 12ο, σύμφωνα με το οποίο οι αδειοδοτήσεις τόσο για τη λειτουργία όσο και για την επέκταση των ιδιωτικών σχολείων και σε άλλες βαθμίδες διευκολύνονται ή γίνονται αυτόματα. Τώρα, στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ μόνο ένα λεπτό, υπάρχουν ορισμένες διάσπαρτες διατάξεις για εκπαιδευτικά ζητήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Μιλήσαμε για το άρθρο 14 και για την επίπλαστη επαναφορά καταργημένων από την κυβέρνηση ειδικών μαθημάτων στην τρίτη ηλικίου, όπως το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο ή την κολοβή διδασκαλία τέτοιων αδίδακτων μαθημάτων, όπως το δικτέ και η αρμονία. Στα σοβαρά θεωρείται ότι με αυτήν την ενισχυτική διδασκαλία οι γονείς δεν θα πηγαίνουν στους ιδιώτες για το δικτέ και την αρμονία? Θα αρκεί δηλαδή η παρακολούθηση αυτής της ενισχυτικής διδασκαλίας? Επιμείναμε και επιμένουμε, με αφορμή το άρθρο 19, να αναδεικνύουμε τα πολύ σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, τα οποία εδώ και 20 χρόνια, με ευθύνη όλων κυριολεκτικά των κυβερνήσεων, πραγματικά αφιτοζωούν υποστελεχωμένα, υποχρηματοδοτημένα, στην ουσία εγκαταλειμμένα στην τύχη τους, φτάνοντας να ανοίγουν ακόμα και μήνες πολλούς μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με το άρθρο 15 συνεχίζεται απλώς το νομοθετικό ράβε ξύλωνε γύρω από τη λειτουργία των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια λειτουργία των κέντρων ασφαλώς χρησιμότατη, που οφείλεται πρώτα απ' όλα στη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τους. Φυσικά το κύριο στη λειτουργία αυτών των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι το περιεχόμενο και η κατεύθυνση της δραστηριότητάς τους, τα οποία καθορίζονται βέβαια από τα όρια της κυρίαρχης πολιτικής και της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής, μιας πολιτικής που ασφαλώς διαχρονικά και σταθερά υποβαθμίζει το περιβάλλον, τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Δεν χρειάζονται πολλά παραδείγματα εδώ. Αρκούν τα καζάνια που λειτουργούν ακόμα στο κερατσίνι, η χωματερή της φυλής ή η καύση τοξικών σκουπιδιών τόνων στο Βόλο και σε λίγο καιρό και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη. Κλείνω με το άρθρο 21. Ενώ δεν σταματάτε να φέρνετε συνεχώς διάσπαρτες διατάξεις για τη λεγόμενη εξαποστάσεως εκπαίδευση, με αποκορύφωμα βέβαια εκείνη την αλυσμόνητη απαράδεκτη νομοθέτηση της κάμερας μέσα στις σχολικές τάξεις, δεν βλέπουμε την ίδια ζέση για τη ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία
Δεν βλέπουμε δηλαδή να παίρνετε και κανένα ουσιαστικό μέτρο για την κανονική λειτουργία των σχολείων, την διαζώσεις δηλαδή η διδασκαλία σε περίοδο πανδημίας. Ευχαριστώ.